λίγο πριν νυχήσει το πρώτο κουδούνι, η επιστροφή στις σχολικές αίθουσες αναμένεται φέτος να γίνει με μεγαλύτερη την αίσθηση κανονικότητας, αφού η χρήση της μάσκας είναι προαιρετική και τα τεστ δεν είναι πλέον υποχρεωτικά. Έχουμε φύγει από την προηγούμενη, θα έλεγα, επιδημιολογική φάση, από τα προηγούμενα μέτρα σε όλη την Ευρώπη και πλέον επιστρέφουμε στην κανονικότητα με συστάσεις Επιτροπής των Ειδικών. Έχουμε μια ομόφωνη απόφαση Επιτροπής των Ειδικών, η οποία μας καθοδηγεί και μας εκδίδει αυτές τις μέρες ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο για συστάσεις. Και αυτό είναι το με το οποίο θα ξεκινήσουμε ακριβώς στα σχολεία. Ένα μέτρα στην κοινωνία. Το να πας να δημιουργήσεις μια φούσκα στα σχολεία, όταν τα παιδιά το απόγευμα είναι στον παιδότοπο, είναι στα αθλητικά, είναι σε πάρτι, σε εκδηλώσεις και το καθεξής, και καλά κάνουν και είναι. Το να πας να δημιουργήσεις μια φούσκα μόνο στα σχολεία δεν αποδίδει. Αυτό μας είπαν συγκεκριμένα οι ειδικοί. Όπως ξέρετε, δεν υπάρχουν πλέον μέτρα οριζοντίως στην κοινωνία. Το σκεπτικό της απόφασης βασίστηκε στα δεδομένα όπως έχουν διαμορφωθεί και αφού σχεδόν το 70% των πολιτών έχει λάβει είτε μία είτε και περισσότερες δόσεις του εμβολίου κατά του κορονοϊού. Έχει μια ιδιαίτερη σημασία ότι είναι ομόφωνη η απόφαση της Επιτροπής των Ειδικών. Η πολιτεία έχει μία επιτροπή η οποία αποτελείται από καταρτισμένους επιδημιολόγους, από εξαιρετικούς γιατρούς, οι οποίοι μας καθοδηγούν σε κάθε στάδιο αυτής της πανδημίας. Αυτοί λοιπόν οι γιατροί συνεδρίασαν την περασμένη εβδομάδα και ομοφώνως αποφάσισαν, σε συναρμογή θα έλεγα και με τους ομολόγους τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ότι πλέον δεν έχουν νόημα τα μέτρα. Όταν έχει νοσήσει τόσο μεγάλο μέρος πληθυσμού, όταν έχουμε περάσει σε νέα επιδημιολογική φάση, όταν τα χαρακτηριστικά της μετάλλαξης συγκεκριμένης δεν είναι ίδια με τον προηγούμενον, και επιπλέον όταν πρέπει τα σχολεία μας να επιστρέψουν στην κανονικότητα, κάθε μέρα που τα σχολεία μας δεν λειτουργούν κανονικά, μπορεί να αποβεί εις βάρος των παιδιών μας.